Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Καλυθέας Άμον ΖΕΦΣ ίδρυσαν επιχειρηματίες του κλάδου από την περιοχή για την καλύτερη οργάνωσή τους, αλλά και την πρόοδο θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό. Ήδη αναδείχθηκε προσωρινή διοίκηση, η οποία θα οδηγήσει το επόμενο διάστημα σε εκλογές για την εκλογή τακτικού διοικητικού συμβουλίου. Αποφασίσαμε να γίνει μια συνέλευση όλων των επιχειρηματιών της περιοχής για να ιδρύσουμε ένα σύλλογο ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο της Καλυθέας. Απλά ξεκίνησε η ιδέα με τους επιχειρηματίες από την Καλυθέα και σιγά σιγά ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής από Φώκια, από Άθητο, Κρυοπηγή, από όπου θέλει ο καθένας να συμμετέχει στο σύλλογό μας. Μέσα από τη Γενική Συνέλευση πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις για να προχωρήσουμε στην ίδρυση του Συλλόγου και του Καταστατικού και από εκεί και πέρα βγάλαμε ένα πρόχειρο ΔΣ 7 μέλες, όπου αυτό το, αν μπορώ να αναφέρω και τα ονόματα, πρόεδρος ορίσαν τα παιδιά Θωμασούλης Γεώργιος, γραμματέας Αβραμίδου Άννα, ταμείας Ρήγας Κωνσταντίνος και τρία μέλη Πόπης Ιωάννης, Αντωνιάδου Φωτεινή και Καβελασβίλη Ετέρη. Αυτή είναι η 7 που αναλάβαμε για να βγάλουμε να προχωρήσουμε όλα τα θέματα, το καταστατικό και μόλις βγει το καταστατικό και αναγνώρισή μας από το πρωτοδικείο Χαλκιδικής, αμέσως να προχωρήσουμε σε γενική συνέλευση και τότε να γίνουν οι επίσημες εκλογές, ώστε τότε να έχουμε και το επίσημο διοικητικό συμβούλιο. Το αμέσως επόμενο διάστημα, τα μέλη της προσωρινής διοίκησης θα ξεκινήσουν επαφές με τη Δημοτική Αρχή Κασάνδρας προκειμένου να δρομολογήσουν από κοινού θέματα που θα ενισχύσουν τον τουρισμό αλλά και θα βελτιώσουν την εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Κυρίαρχος στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κατάσταση που αν επιτευχθεί θα λειτουργήσει προς όφελος όλων. Ο πρώτος βασικός στόχος ήταν ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να γνωριστούμε μεταξύ μας οι επιχειρηματίες. Από εκεί μέσα από συζήτηση τέθηκαν και τα προβλήματα που έχουμε όχι μόνο σαν Καλυθέα αλλά γενικότερα σαν τομέας. Αναφερθήκαμε στα παράνομα διαμερίσματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, στα αυξημένα ΦΠΑ που πληρώνουμε. Το πώς να μεγαλώσουμε τη σεζόν είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θέλουμε να το βελτιώσουμε. Και από εκεί και πέρα έγινε μια σημαντική ενημέρωση, λόγω και της ιδιότητάς μου στο επιμελητήριο, για να καταλάβουν πόσο συμφέρον είναι να είναι κοντά στους φορείς, είτε λέγεται επιμελητήριο, είτε ομοσπονδία ενοικιαζόμενων δωματίων, για να κάνουν καλύτερη προβολή της περιοχής μας. Και έτσι να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες να είναι γνώστες των προγραμμάτων και των δράσεων. Και από εκεί και πέρα, με όλη την καλή βοήθεια και των άλλων ανθρώπων γύρω-γύρω από την Καλύθια, να κάνουμε κάτι όμορφο για την περιοχή μας. Παράλληλα, τα μέλη του Συλλόγου προσπαθούν να ενεργοποιήσουν το αίσθημα του εθελοντισμού, προκειμένου να καλύψουν διάφορες ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά και να οργανώσουν διάφορες δράσεις για την πρόοδο της περιοχής. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και με τον εθελοντισμό, δηλαδή μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Θα ξεκινήσουμε και μια προσπάθεια μόνοι μας, σιγά-σιγά ομάδες, να βελτιώνουμε όσο μπορούμε το δικό μας το χώρο. Ο Σύλλογος συνεργάζεται με όλους τους εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται με τον τουρισμό.